Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις σημερινές υποθέσεις. Εδώ σήμερα σε μια διαφορετική και πάλι εκπομπή δεν θα ασχοληθούμε ούτε με την πολιτική, ούτε με τα πολιτικά και τα οικονομικά. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη και περίεργη και συνάμα κρίσιμη περίοδο για την χώρα. Θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα του πολιτισμού, καθώς εκεί φαίνεται ότι για μια ακόμα φορά θα ανατρέξουμε για να αναζητήσουμε ίσως λύσεις, ίσως να τροφοδοτήσουμε την σκέψη μας με υλικό, προκειμένου να ξεπεράσουμε την κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και αξιακή. Έχουμε τη χαρά, την τιμή σήμερα να φιλοξενούμαστε στο κτίριο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας και θα συνομιλήσουμε με τον μαέστρο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, έναν άνθρωπο τον οποίο έχετε σίγουρα δει όλοι στους δρόμους της πόλης, τον κύριο Κώστα Νικολέα. Κύριε Νικολέα, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σας καλωσορίζουμε στο κτίριο της Φιλαρμονικής. Λοιπόν, Φιλαρμονική, και θα έλεγε κανείς ότι για την Καλαμάτα είναι ένας, όχι απλά θεσμός, είναι ένας τόπος και ένας χώρος όπου αναδύεται ο πολιτισμός μέσα στα βάθη των χρόνων. Η Φιλαρμονική, και να πάρουμε λίγο την ιστορία της από την αρχή, πότε ξεκίνησε, πότε συστάθηκε? Θα έλεγα ότι αποτελεί ένα σύμβολο για την πόλη της Καλαμάτας, διότι ήταν από τις πρώτες πολιτιστικές προσπάθειες που έγιναν στον τόπο και είχε ξεκινήσει το 1890 ως Φιλαρμονική Εταιρεία Καλαμών. Κράτησε για περίπου 40 χρόνια με αυτή τη μορφή και γύρω στο 1938-39 έγινε νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με αυτή τη μορφή. Και μετά την επικαιροποίηση που έγινε το 2009, απαρτίζεται από ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα μελές, το οποίο αποτελείται από αιρετούς του Δήμου Καλαμάτας και πολίτες. Μιλάμε για τη Φιλαρμονική με μια πορεία ετών, δεκαετιών, μια πορεία που έχει περάσει και από δύσκολες στιγμές στην σύγχρονη ιστορία του κράτους. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος μεταξύ άλλων έχετε ασχοληθεί και με την ιστορία της Φιλαρμονικής. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, αν μπορούμε να το πάμε ανά δεκαετία περίπου, για το τι προσφορά είχε, αλλά και το πώς αντιμετώπισε η Φιλαρμονική την σύγχρονη ιστορία και της πόλης φυσικά. Τις πρώτες δεκαετίες από τα πρακτικά διοικητικών συμβουλίων που έχω ανατρέξει, τα προβλήματά της ήταν οικονομικά. Πολλοί οι πολίτες της πόλης έβαζαν από το υστέρημά τους για να λειτουργήσει η Φιλαρμονική. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις φιλαρμονικών που υπήρξαν το 1890-1880 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Η μία ήταν η επτανησιακή εκδοχή της Φιλαρμονικής με τις γνωστές μπάντες στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα, και η άλλη ήταν οι μπάντες που είχε φέρει ο Όθωνας και είχε εγκαθιδρύσει στο Ναύπλιο και στη Χαλκίδα. Μάλιστα, κάποια εποχή είχε περάσει και σαν αρχιμουσικός εδώ στην Καλαμάτα ένας απόγονος του πρώτου αρχιμουσικού που είχε περάσει στην Ελλάδα, του Μάγκελ. Τα προβλήματα μέχρι ήταν οι πρώτες προσπάθειες, βέβαια, πολιτιστικές. Τότε άρχισε να δημιουργείται μια πρώτη αστική τάξη, η οποία σαν μόδα από το εξωτερικό έφερε διάφορα καλλιτεχνικά δρόμενα, ανάμεσά τους τα καφέ αμάνα, τα παραδοσιακά, τα δημοτικά, τις μπάντες, και γι' αυτό προσπάθησε να εγκαθιδρύσει και την έννοια της Φιλαρμονικής στην Ελλάδα. Μέχρι το 1930, βέβαια, τα προβλήματα ήταν οικονομικά. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλοί ευπατρίδες έβαζαν από το υστέρημά τους για να συντηρηθεί αυτή η Φιλαρμονική, είτε αγοράζοντας μουσικά όργανα, είτε ακόμα και ασφάλεια των οργάνων υπήρχε στο εξωτερικό, την οποία την κάλυπταν οι από εδώ άνθρωποι. Αυτό κατέστησε, βέβαια, την ανάγκη να υπάρξει μια κρατική βοήθεια, οπότε έγινε τη δεκαετία του 40. Εδώ πέρα μια παρένθεση. Είναι σημαντικό ότι και την εποχή του πολέμου εξακολουθούσε να λειτουργεί η Φιλαρμονική. Μετά το 40 και με τις βοήθειες και του νομάρχη αλλά και του δημάρχου, η Φιλαρμονική είχε μια καλύτερη λειτουργία. Σήμερα, όπως βέβαια είπαμε, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στεγάζεται σε αυτό το κτίριο το οποίο είναι δικό της, και
έχει δικό της προϋπολογισμό με επιχορήγηση τακτική από το Δήμο Καλαμάτας. Ο ρόλος της φιλαρμονικής στις τοπικές κοινωνίες σε αυτό το πέρασμα των δεκαετιών ποιο ήταν και πόσο έχει αλλάξει, πόσο έχει διαφοροποιηθεί. Φαντάζομαι ότι όταν ξεκίνησε η φιλαρμονική αποτέλεσε και έναν πόλο πάνω στον οποίο, όπως είπατε και εσείς, στήθηκε ένα πολιτιστικό, ένας πολιτιστικός κόσμος γύρω από αυτήν. Ναι, στην αρχή όταν ιδρύθηκε η φιλαρμονική, επειδή δεν υπήρχαν τότε τα τεχνολογικά μέσα, ένα μαγνητόφωνο, ένα κασετόφωνο, ήταν ζωντανή η μουσική. Οπότε σκοπός ήταν να ψυχαγωγήσει, να χορέψουν οι άνθρωποι, να εκφραστούν, να ζήσουν μέσα από τη ζωντανή μουσική. Κάποια στιγμή προσπάθησε να πλαισιώσει τις διάφορες εκδηλώσεις, εθνικές, θρησκευτικές. Σήμερα όμως ο ρόλος των φιλαρμονικών και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είναι με μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Είναι μια ορχήστρα πνευστών, χάλκινων, ξύλινων και κρουστών που έχει νέο ρεπερτόριο να δώσει. Ποιο είναι αυτό το νέο ρεπερτόριο? Είναι τα νέα ηχοχρώματα. Είναι η σύγχρονη μουσική. Είναι μια διέξοδο ακόμα προς την αμφίτονη μουσική ή προς ατονάλ μουσική, νέα ακούσματα για τον κόσμο, πειραματική μουσική. Είναι πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια σε αυτό το είδος τη μουσική και τα οποία μπορούν να εισαχθούν σε αυτή τη δεκαετία που βιάζουν. Είναι αυτό που λέμε και λίγο το ένστικτο της επιβίωσης στο φιλαρμονικό, γιατί βλέπουμε ότι τελευταία υπάρχουν πολλές φιλαρμονικές που συμμετέχουν και σε live συναυλίες μεγάλων group, μεγάλων ή συνοδεύουν μεγάλα αστέρια της σύγχρονης μουσικής, τέλος πάντων όπως αυτά καταγράφονται. Είναι ένας τρόπος μέσα από αυτό να διατηρηθεί, να επιβιώσει ίσως, γιατί υπάρχει μια αλέλαπα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη μουσική. Ναι. Αν το δούμε από τη μορφή της εξέλιξής της, ίσως είναι ένας νέος δρόμος. Εάν όμως δούμε την φιλαρμονική ότι προσπαθεί να πειραματιστεί σε νέες μορφές τέχνης, μπορεί να είναι κάτι σαν ένα συνδυασμός με βίντεο art, μια φιλαρμονική. Ή μπορεί να είναι με συνδυασμό με κάτι pop. Είναι, όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο πειραματισμού, το οποίο ακόμα δεν μας έχει δώσει ποια μορφή θα πάρει στη συγκεκριμένη δεκαετία που βγαίνουμε. Αυτό πάντως που μπορούμε να πούμε, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι υπάρχει παραγωγή. Ναι. Δεν γίνεται αναπαραγωγή, γίνεται εδώ η παραγωγή της μουσικής. Ναι. Η οποία βέβαια είναι συνυφασμένη και με την τεχνολογία που υπάρχει σε αυτή την εποχή. Είτε με ηχητικά μηχανήματα, είτε με βίντεο, είτε με μίξη ζωντανού και τεχνικού θέματος, όπως τέτοια παρόμοια γίνονται πολλά στο Hollywood. Δηλαδή όλες σχεδόν οι ταινίες, οι μουσικές που γράφονται για τις ταινίες, είναι μία μίξη φυσικής μουσικής και αναπαραγόμενης. Θα επανέλθουμε στα της φιλαρμονικής και στις φιλαρμονικές εδώ της Καλαμάτας να μας πείτε έτσι, γιατί υπάρχουν σίγουρα ίσως και κάποιες στιγμές που έχετε ζήσει και εσείς πολύ πιο έντονες με την παρουσία της στην πόλη. Να έρθουμε λίγο στον μουσικό Κώστα Νικολέα. Ναι. Πώς ξεκινήσατε? Και ας πάμε πίσω στο χρόνο, όταν ήσασταν πιο μικρό σε ηλικία. Τι ήταν αυτό που σας ερέθησε στο να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Γεννήθηκα στην Κέρκυρα, μια πόλη η οποία πραγματικά αγαπάει τις φιλαρμονικές και είναι και η παράδοσή της. Τα παιδιά σε ηλικία 5 χρονών πιο εύκολα πηγαίνουν σε φιλαρμονική παρά στο δημοτικό σχολείο. Έτσι όπως όλα τα παιδιά της γενιάς μου πήγα και εγώ σε μια φιλαρμονική, οι οποίες υπήρξαν πολύ ωραίες παρέες, ωραίες αναμνήσεις, μας έδωσαν κάτι που πραγματικά αγαπάμε και το ευεργέτημα βέβαια ήταν ότι ασχολούμαστε με μια εργασία που την αγαπάμε. Αυτό ίσως ήταν και το πιο σημαντικό το οποίο επήρα από αυτή την παιδεία μου. Στη συνέχεια πέρασα φοιτητής στην Αθήνα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και γράφτηκα στο Εθνικό Οδείο. Πιο πολύ με τράβηξε η μουσική εκεί πέρα. Εν συντομία
Υπήρξα μουσικός στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνεργασίες με διάφορους επώνυμους, όπως στην ορχήστρα του Διονύση Σαββόπουλου και με Έλλη Πασπαλά και άλλους. Και στη συνέχεια, το 89, όταν είχε ξεκινήσει ήδη η λειτουργία της ΔΕΠΑΚ, μου έγινε η πρόταση να αναλάβω το τάξη της τρομπέτας στο Δημοτικό 2. Τότε άρχισα και είχα την ενασχόλησή μου με την Καλαμάτα. Μια φορά τη βδομάδα τότε κατεβαίναμε. Και γύρω στο 90-91 μου προτάθηκε για τη Φιλαρμονική, την οποία με μεγάλη χαρά ανέλαβα και υπηρετώ. Άρα, αν κρατήσω το πρώτο κομμάτι, αναπολύτε σίγουρα τα χρόνια που πρωτοξεκινούσατε στην Κέρκυρα. Νομίζω κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχάσει τις παιδικές του αναμνήσεις, οι οποίες τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Και φυσικά, επίσης, καταλαβαίνοντας από τη συζήτηση, εάν γυρίσατε το χρόνο πίσω, θα ξαναεπιλέγατε να έρθετε στην Καλαμάτα και να αναλάβετε την Φιλαρμονική εδώ. Σίγουρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, τα παιδιά εκείνης της γενιάς στην Κέρκυρα που είσαστε, ήτανε, ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο ή ήτανε ελάχιστες οι περιπτώσεις που έτσι στην πορεία ασχολήθηκαν με τη μουσική? Μπορώ να πω το 80% ασχολήθηκαν με τη μουσική από τα παιδιά εκείνα. Άρα ήταν οι καλές οι φουρνιές που λέμε. Εντάξει, κατά καιρούς υπάρχουν καλές φουρνιές, μπορεί να υπάρχει μια πτώση, αλλά μετά ξαναέρχεται πάλι. Υπήρχαν οι ευκαιρίες τότε, γιατί μιλάμε και για δύσκολα χρόνια, δεν ήταν τα πολύ εύκολα και οικονομικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και η αγορά ενός οργάνου δεν ήταν εύκολη υπόθεση για την οικογένεια, ήταν το κάτι παραπάνω. Τώρα που είπατε αγορά οργάνου, εμείς πηγαίναμε στα κάλαντα και τις αποταμιεύσεις από τα κάλαντα τις μαζεύαμε για να πάρουμε ένα όργανο, για να παίζουμε και για να μαθαίνουμε. Τώρα οι ευκαιρίες, οι φιλαρμονικές εκεί πέρα δεν είναι επαγγελματικές. Είναι εταιρείες οι οποίες σκοπό έχουν να διδάξουν τη μουσική παιδεία στους νέους εκεί πέρα. Στην Αθήνα βέβαια οι ευκαιρίες είναι αρκετές περισσότερες. Και αν μπορέσεις και μελετήσεις, μπορείς να βρεις και κάλλιστα επαγγελματικές διεξόδους στην Αθήνα. Ποιος ο λόγος που δεν επιλέξατε να μείνετε σε αυτό που λέμε καθαρά ιδιωτικό τομέα της μουσικής, που στην τελική θα μπορούσε να σας αποφέρει και πολύ περισσότερα χρήματα μέσα από κάποιες συνεργασίες που ούτως ή άλλως είχατε με μεγάλους καλλιτέχνες, και γιατί κάποιος μουσικός να επιλέξει να πάει λίγο σε αυτό που λέμε λίγο πιο δημόσιο κομμάτι της μουσικής? Σε αυτό το πρώτο το οποίο με τράβηξε στην Καλαμάτα ήταν το φυσικό περιβάλλον. Η ομορφιά της, ο καθαρός αέρας. Το ότι δεν συνέχισα στον ιδιωτικό τομέα ήταν διότι δεν μπορούσα τα βραδινά. Αυτός ήταν ο λόγος και αυτά, διότι νόμιζα ότι ξέφευγα από την πραγματική ουσία της μουσικής. Τώρα είπατε για βραδινά και μου έρχεται στο μυαλό και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ως μουσικός προφανώς και συνομιλείτε και με συναδέλφους σας και στην Αθήνα που βρίσκονται, αλλά και γενικότερα στην επικράτεια. Τι γίνεται λίγο με αυτό το κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων? Είναι μια πονεμένη ιστορία, προφανώς όπως όλα τα επαγγέλματα έχετε πληγεί και εσείς, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία στον καλλιτεχνικό κόσμο. Είχαμε και με τους οποίους που έχουμε συζητήσει, αλλά και γενικότερα με τους καλλιτέχνες γενικότερα, υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Η συλλογική σύμβαση δική μας, η οποία υπογράφηκε τελευταία, ήταν το 2009. Έκτοτε όλα έχουν παγώσει, οι μισθοί έχουν παγώσει. Στον ιδιωτικό τομέα τα μεροκάματα είναι αρκετά κατεβασμένα. Ασφαλιστικό φορέα πολλές φορές δεν πληρώνει ο εργοδότης. Είναι δύσκολες οι εποχές για τους καλλιτέχνες. Να έρθουμε λίγο στα της Φιλαρμονικής και πάλι, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για το ενδιαφέρον που υπάρχει. Ναι. Και έχετε τουλάχιστον ενεργά την παρουσία σας εδώ τα τελευταία χρόνια, οπότε έχετε και ένα συγκριτικό με βάση τα προηγούμενα έτη. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους ή από έφηβους στο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, και πώς αυτή καταγράφεται μέσα στον χρόνο? Συνήθως στις φιλαρμονικές και πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ στην Καλαμάτα, επισκεπτόταν παιδιά χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων, το οποίο τους ήταν μία διέξοδο και έχουν σταδιοδρομήσει είτε σε ορχήστρες είτε σε φιλαρμονικές, και πολλά παιδιά από εδώ από την Καλαμάτα, και έχουν γίνει εξαίρετη μουσική. Πιστεύω ότι εάν σήμερα υπάρχει αρκετή πληθώρα παιδιών που έχουν έρθει, διότι
αλλού δεν μπορούν να πληρώσουν κάποια δίδακτρα οι γονείς, αν έχουν δύο παιδιά, ποιο θα στείλουν, ποιο δεν θα στείλουν. Οπότε, επειδή είναι και δωρεάν η μουσική παιδεία στη φιλαρμονική, υπάρχει αρκετή πληθώρα παιδιών. Δηλαδή, σε σημείο που να έχουμε πρόβλημα να μην έχουμε και όργανα να προσπαθήσουν να μελετήσουν τα παιδιά. Τώρα που είπατε για όργανα, είδαμε και έχουμε μάθει ότι έρχεται και νέα παρτίδα από όργανα. Κάτι το οποίο για σας προφανώς είναι το απαραίτητο συστατικό στο να υπάρχει η επιτυχία, αλλά και να μάθουν τα παιδιά μουσική, με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ναι. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 2-2,5 χρόνια και φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Σε εμάς μετά την Καθαρό Δευτέρα θα μας παραδοθούν τα όργανα τα οποία έχουμε ζητήσει από το ΕΣΠΑ και κάποια ηχητικά μηχανήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν πολύ στην μουσική, στις μουσικές συναυλίες είτε στην εκμάθηση των νέων παιδιών. Γενικότερα σε επίπεδο και στελεχών διδακτικού προσωπικού αλλά και σε επίπεδο οργάνων, ποιο είναι το επίπεδο που έχει η φιλαρμονική? Αυτή τη στιγμή το διδακτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο πάνω σε χάλκινα, ξύλινα και κρουστά, τα οποία είναι σχεδόν στο σύνολό τους είναι τυχιούχα παιδιά, παιδιά με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και ικανότατα να μεταφέρουν γνώσεις στα νέα παιδιά. Συνεργασίες με άλλες φιλαρμονικές υπάρχουν ανά την Επικράτεια, φυσικά ανά την Πελοπόννησο, ακόμα και εδώ, γειτονικές. Ένα το κομμάτι αυτό με τη συνεργασία θέλω να μου πείτε και ένα δεύτερο, τελευταία φτιάχνεται και η φιλαρμονική στα Αρφαρά και είναι μια κίνηση και εκεί πέρα νομίζω δυναμική ιδιαίτερα. Βεβαίως. Πάντα εμείς είχαμε μια άποψη να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία πρώτα με τις γειτονικές μας φιλαρμονικές. Για το σκοπό αυτό είχαν ξεκινήσει και το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στα Φιλιατρά, τα οποία είχαν φιλοξενήσει πολύ καλού επίπεδου φιλαρμονικής ανάμεσά τους, του πολεμικού ναυτικού, του Δήμου της Αθήνας, όλες εδώ τις τοπικές. Εξαιτίας αυτού του φεστιβάλ δημιουργήθηκαν νέες φιλαρμονικές, οι οποίες πρέπει να είναι γύρω 7-8 στον νομό Μεσσηνίας. Τώρα στη Λιτανία της Υπαπαντής, με χαρά είχαν έρθει συνάδελφοι από την Τρίπολη, από τη Μεσσίνη, είχε δηλώσει η Σπάρτη, η οποία λόγω καιρού δεν μπόρεσε να έρθει. Εμείς έχουμε πάει σε άλλες πόλεις, στην Τρίπολη, υπάρχει μια πρόσκληση από τη Σπάρτη και σε φιλαρμονικές πιο απομακρυσμένες, είτε στη Αφιλιατρά είτε στην Κυπαρισία. Σε πανελλαδικό επίπεδο υπήρξε μια πρόταση του Δημάρχου να γίνει ένα φεστιβάλ φιλαρμονικών που πιστεύουμε ότι θα έχουμε αντιπροσωπευτικές φιλαρμονικές από τον πανελλαδικό χώρο και από τις διάφορες σχολές φιλαρμονικών. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τις γειτονικές μας εδώ πόλεις. Εξορμήσεις στο εξωτερικό περιλαμβάνει το πρόγραμμα, συνεργασίες με μπάντες ή με χοροδίες ή με φιλαρμονικές από το εξωτερικό? Στο παρελθόν είχαμε κάνει μια ανταλλαγή με φιλαρμονική από την Ιταλία και είχαμε πάει και στην Αμερική στον επίσημο εορτασμό της 25ης Μαρτίου από τους Έλληνες εκεί πέρα. Υπήρχε μια πρόταση να γίνει μια ανταλλαγή φιλαρμονικών μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος από τρεις πόλεις της Ευρώπης, η οποία κάθε μία να είχε όμως κάστρο. Βέβαια αυτό λόγω οικονομικών δυσχεριών δεν μπόρεσε να προχωρήσει, όπως και επίσης φέτος είχαμε μια πόλη, μια πρόταση από μια πόλη κοντά στο Μπρίντεζι, στο Μπάρι, για μια ανταλλαγή φιλαρμονικών. Λόγω όμως και πάλι οικονομικών δυσχεριών το έχουμε αφήσει ανοιχτό προς το μέλλον αυτό. Είπαμε ότι τελευταία δημιουργείται, γεννιέται μια φιλαρμονική στα Αρφαρά. Ναι. Έχοντας μια μεγάλη εμπειρία ήδη στον χώρο αυτό και επειδή όταν γεννιέται κάτι καινούριο είναι και πιο εύκολο στο να το βάλουμε στις σωστές βάσεις, να μην υπάρξουν μετά οι μικροδιορθώσεις. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει ανταπόκριση, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και δεύτερον, πώς εκτιμάτε ότι θα πάει αυτό το εγχείρημα? Κατά πρώτον, ανταπόκριση από ό,τι φαίνεται από τους ανθρώπους στα Αρφαρά υπάρχει. Υπάρχουν 70 αιτήσεις από τους ανθρώπους εκεί πέρα και ένα τμήμα γύρω στα 20 άτομα ενηλίκων το οποίο θέλει να δημιουργηθεί. Η πρώτη κίνηση ήταν να υπάρξει μια προμήθεια οργάνων ώστε να εκπαιδεύονται εκεί πέρα τα παιδιά, να υπάρξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλήρες.
μεγάλο ρόλο θα παίξει η στήριξη της ΕΚΙ κοινωνίας. Αν η ΕΚΙ κοινωνία βοηθήσει αυτό το λειτουργήμα, νομίζω ότι θα επιτύχει. Όμως παράλληλα δημιουργείται και μέσα στο Δήμο ένα δίκτυο αποκεντρωμένου πολιτισμού. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τα Αρφαρά αύριο, μπορεί να είναι η Θουρία, μπορεί να είναι κάποιο άλλο μέρος, μπορεί να είναι στο Αίγετο κάποια στιγμή. Όμως όλα αυτά έχουν σημασία διότι βοηθάνε στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Βλέπουμε ότι γενικότερα στην περιοχή εδώ η Φιλαρμονική πάντα ήταν πρώτη στα όλα τα μεγάλα γεγονότα. Και δεν μιλάω μόνο για παρελάσεις, μιλάμε σε οτιδήποτε σημαντικό γινόταν. Ακόμα και στην επίσκεψη του Πατριάρχη του κ. Βαρθολομαίου. Ποια θεωρείτε έτσι ως την μεγαλύτερη στιγμή που ζήσατε ως επικεφαλής της Φιλαρμονικής, ως καλλιτεχνικός της Δύσης ή ως μαέστρος ή ακόμα και ως απλό μέλος εδώ στην πόλη της Καλαμάτας? Μπορώ να πω ότι είναι πολλές οι στιγμές τέτοιες που έχω ζήσει. Δηλαδή, από το πώς μαθαίνει ένα μικρό παιδάκι το οποίο μπορεί να σε συγκινήσει, όπως και από την έλευση ενός ξένου ανθρώπου, ο οποίος και αυτό μπορεί πάλι να σε συγκινήσει. Μία ιδιαίτερη στιγμή που μπορώ να κρίνω ήταν όταν είχαμε πάει στην Αμερική, όπου εκεί πέρα πραγματικά είδαμε το ζήλο και την αγάπη των Ελλήνων του εξωτερικού. Περισσότερο αυτό μου έχει μείνει, δηλαδή η αγάπη των Ελλήνων εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι και το κίνητρο για ίσως μία ακόμα εξόρμηση με κάποιον τρόπο. Φυσικά χρήματα χρειάζονται για αυτές τις εξορμήσεις, αλλά υπάρχει έτσι σαν σκέψη, σαν στόχος? Μπορεί να υπάρξει σαν στόχος, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσγειωμένοι στα σημερινά δεδομένα, mm-hmm. χωρίς να προκαλούμε και χωρίς να προσπαθήσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Ηχογραφήσεις. Είσαστε, είπαμε, η Φιλαρμονική γενικότερα παράγει. Αυτή η παραγωγή μεταφράζεται και σε κάποιους δίσκους, σε κάποιες ηχογραφήσεις, είτε που έχουν γίνει είτε που προγραμματίζονται να γίνουν? Υπάρχει ένα υλικό ήδη ηχογραφημένο, το οποίο μπορεί να βγει στο μέλλον σε κάποιο CD. Όμως υπάρχουν από όλες τις εμφανίσεις μας, υπάρχει αποτυπωμένο το υλικό, το οποίο υπάρχει είτε στο YouTube, είτε στο ίντερνετ, είτε σε κάποιο αρχείο, το οποίο το έχουμε κρατήσει εμείς και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογες σε εκδηλώσεις. Επειδή υπάρχει υλικό και επειδή υπάρχει και δυνατότητα να κάνουμε κανένα κάλεσμα για κάποιον χορηγό, ίσως κάποιος να βοηθήσει, υπάρχουν χορηγίες, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και χωρίς να θέλουν να δώσουν το όνομά τους, δίνουν το κάτι παραπάνω? Στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι κυρίως βέβαια η συμβολή τους ήταν στο να αγοράσουν κάποια όργανα για τη μουσική. Κάποιοι άλλοι είχαν βοηθήσει να πάμε στο ταξίδι, σε κάποιο ταξίδι στην Αμερική, mm-hmm. και αυτά. Με αυτή τη μορφή συνήθως είναι η συμβολή των χορηγών. Η πόλη της Καλαμάτας φημίζεται για το πολιτιστικό της επίπεδο. Άλλωστε δεν είναι μόνο η Φιλαρμονική, είναι οι σχολές της Φάρης, είτε αυτό λέγεται ο Δίο, είτε οι σχολές χορού. Βλέπουμε ότι έχει υπάρξει η προσπάθεια προκειμένου να θωρακιστεί πολιτιστικά η πόλη, με την καλή την έννοια. Έχουμε το Μέγαρο Χορού, έχουμε πολλά αρκετά κτίρια τα οποία είτε δύναται να αξιοποιηθούν είτε έχουν αξιοποιηθεί. Πώς κρίνεται γενικότερα όλο το σύστημα που έχει φτιαχθεί στην πόλη, στο κομμάτι του πολιτισμού? Νομίζω στον πολιτισμό έχει επενδύσει πολύ η Καλαμάτα και νομίζω ότι θα της το ανταποδώσει ο πολιτισμός αυτό. Mm-hmm. Ίσως είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια πόλη, κατά τη γνώμη μου. Και αν μπορέσει να περάσει και στην καθημερινότητα ακόμα ο πολιτισμός, στις απλές διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για την πόλη, μιας και είναι και η υποψήφια πόλη για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Ο πολιτισμός, αν υπήρχε ένας δείκτης για να μετρήσουμε τον πολιτισμό, θα μπορούσαμε να ειδούμε κάποιους πολίτες οι οποίοι, χωρίς να έχουν κάνει κάποια μορφής τέχνης από αυτά που έχει η Καλαμάτα, πώς θα ήταν μετά από 30 χρόνια και πώς θα ήταν αν είχαν κάνει η μουσική. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικοί. Οι ίδιοι πολίτες θα ήταν πολύ διαφορετικοί αν είχαν κάνει τέχνη σε κάποια σχολή του Δήμου ή σε ιδιωτικές σχολές και αν δεν είχαν κάνει.
Κάποιο το πάνε και λίγο παραπέρα και το εμπλέκουν ακόμα και με την λογική ή με την διαδικασία και στην ανακύκλωση, ότι ακόμα και αυτό έχει επηρεάσει σαν ο πολιτισμός στην καθημερινότητα που λέτε και εσείς. Βεβαίως. Έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής. Μα γι' αυτό και η ανακύκλωση ίσως έχει και, από ό,τι γνωρίζω, και το ψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά η Καλαμάτα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι σε συνεχή βάση και σε καθημερινή. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δομών πολιτισμού της πόλης, δηλαδή υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Φιλαρμονικής και του Οδείου, μεταξύ της Φιλαρμονικής και των σχολών των υπολείπων της Φάρης. Υπάρχει, νομίζω όμως ότι έχει πολλά περισσότερα περιθώρια να γίνει αυτή η εντονότερη συνεργασία. Χρειάζεται να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες, να υπάρξει κάποιο κίνητρο περαιτέρω. Νομίζω ότι αν οι άνθρωποι είναι απλοί, δεν χρειάζεται τίποτα, παρακάτσουν σε ένα τραπέζι, να φέρουν τις προτάσεις και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον να υλοποιηθούν αυτά. Πολιτιστική πρωτεύουσα. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό το κομμάτι, πόσο εσείς εκτιμάτε ότι η Καλαμάτα μπορεί να αναλάβει? Γιατί φτιάχνεται ένας φάκελος υποψηφιότητας. Προφανώς θα ζητηθεί και η γνώμη, έχω την αίσθηση, των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται στο πλαίσιο του πολιτισμού ή εντός αυτού. Εάν δρομολογηθεί σωστά, εάν υλοποιηθεί σωστά και αν σκοπός είναι να αφήσει πολιτισμό στην πόλη, νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα θα πετύχει. Να μην είμαστε μέσα σε πλαίσια φανφάρας, δηλαδή ούτε να κάνουμε μια πολιτιστική πρωτεύουσα για να φέρουμε το τάδε σύνολο ή το τάδε όνομα, αλλά να υπάρχει ένας προγραμματισμός ώστε αυτοί που θα έρθουν να πρεσβεύσουν τον ελληνικό πολιτισμό και να αφήσουν και πολιτισμό στην πόλη. Η αυτοδιοίκηση τι ρόλο παίζει και κυρίαρχα σε μια περίοδο όπου η κρίση έχει χτυπήσει όλο το κομμάτι και το φάσμα του πολιτισμού? Υπάρχει η στήριξη, υπάρχει η αρρωγή, βλέπετε υπάρχουν πόρτες ανοιχτές και αυτιά ανοιχτά στο να ακούσουν? Πιστεύω η αυτοδιοίκηση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ίσως να είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για τον πολίτη, διότι είναι κλειστές οι κοινωνίες, γνωστές κοινωνίες και γνωρίζει στην καθημερινότητα τα προβλήματα των πολιτών της η αυτοδιοίκηση. Άρα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από την κεντρική εξουσία και νομίζω ότι αυτό επιβάλλεται, αν και μπορεί να μην είναι και απόλυτα και σύνομο με τους νόμους της κεντρικής εξουσίας. Είναι όμως, πρέπει να περιτανεύσει ο ανθρωπισμός πάνω από όλα αυτά. Δύο-τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, με τα μουσικά σχολεία, αλλά και την μουσική στα σχολεία. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα τα οποία θέλω να τα θίξουμε. Είσαστε ένας άνθρωπος της μουσικής. Πρώτα απ' όλα, τα μουσικά σχολεία, τα οποία ξεκίνησαν μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες, κάπου χάθηκε λίγο αυτό στη μέση. Ναι. Τα μουσικά σχολεία, το βασικό τους πρόβλημα νομίζω είναι το μεγάλο ωράριο που έχουν. Όταν ένα παιδί ξεκινάει 8.30 ώρα, άρα ξυπνάει 7.30 ώρα από το σπίτι του και καταντάει να φτάσει 5 η ώρα έπειτα το απόγευμα στο σπίτι του και μετά να έχει να διαβάσει για την επόμενη μέρα, είτε να έχει φροντιστήρια ή κάποια άλλα διαβάσματα, άρα δεν έχει πετύχει τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα. Εάν το παιδί είναι ελεύθερο να μπορεί να παίξει, να μπορεί να πάει με μια παρέα και να έχει πιο ελεύθερο χρόνο, σαφώς θα μπορούσε να πετύχει. Σαν σχεδιασμός ήταν καλός το μουσικό σχολείο κατά τη γνώμη μου, διότι είχε μια σφαιρική μουσική παιδεία και ελληνική παιδεία. Δηλαδή όταν είχε το Βυζαντινό, όταν είχε το παραδοσιακό του, μάθαινε πολλά είδη μουσικής, τα οποία ίσως σε άλλα μουσικά σχολεία να μην μπορούσαν να τα μάθουν. Τώρα, η μουσική στα σχολεία είναι τι θα προγραμματίσεις σαν μάθημα να περάσεις. Θα είναι μόνο κλασική μουσική, ευρωπαϊκή μουσική, θα είναι ελληνική, θα είναι βυζαντινή. Νομίζω, επειδή αυτό το μάθημα της μουσικής, το οποίο γίνεται στα σχολεία, είναι στοιχεία μουσικής, πρέπει να είναι μια εισαγωγή σε όλα τα είδη της μουσικής. Πάντως οι αρχαίοι που κάτι παραπάνω ξέραν από εμάς το είχαν στα βασικά μαθήματα αυτό της μουσικής. Εμείς δεν ξέρω οι νεότεροι πώς τα καταφέραμε και σιγά σιγά το αποβάλαμε. Δηλαδή ακόμα και στην γενιά τη δικιά μου, που είναι σχετικά νέα γενιά,
θυμάμαι απλά ένα μάθημα μουσικής το οποίο το είχαμε τότε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πλέον νομίζω ότι είναι και επιλογή στο μάθημα αυτό. Η μουσική στα αρχαία ήταν συνυφασμένη με δύο επιστήμες. Η μία ήταν τα μαθηματικά και η άλλη ήταν και με την αρμονία. Όταν η μουσική ταιριάζει με αυτά τα δύο πράγματα, γαλινεύει τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα στα σχολεία και γι' αυτό δεν έχει πετύχει. Καταλήγοντας, τους στόχους σας θα ήθελα να μου πείτε για την φιλαρμονική, για την επόμενη περίοδο. Προφανώς ο πύχης πάντα τίθεται ψηλά για να έχουμε και μια διαδικασία για να τον πετύχουμε. Ναι. Ο στόχος μας σαν φιλαρμονική είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε ακόμα ψηλότερη μουσική παιδεία στα νέα παιδιά. Ο δεύτερος στόχος είναι στις εκδηλώσεις να γίνουν ακόμα ποιοτικότερες, παρουσιάζοντας πιο ψηλό ρεπερτόριο, να υπάρξει ένα τμήμα πειραματικό ώστε κάποια παιδιά τα οποία έχουν προχωρήσει περισσότερο να μπορέσουν να εκφραστούν, να δημιουργηθούν νέες τάξεις μέσα στο εκπαιδευτικό μέρος, όπως είναι η χοροδία των μικρών παιδιών, ίσως και μία μικρή προπαιδεία να γίνει σε όργανα φιλαρμονικής. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ κάθε καλό και κάθε επιτυχία στους σχεδιασμούς που έχετε και τους προσωπικούς σχεδιασμούς, αν και έχω την αίσθηση ότι σας έχουμε συνδυάσει απόλυτα με την φιλαρμονική, οπότε το προσωπικό μάλλον μπαίνει λίγο στην άκρη για να μπει το συνολικό της φιλαρμονικής. Κάθε επιτυχία λοιπόν και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στον χώρο σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσουμε φίλες και φίλοι, φίλες και φίλες και όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ σήμερα μαζί μας στην εκπομπή Υποθέσεις. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.